σελίδα 872 από το κεφάλαιο ΚΔ, 24 κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου και εδάφιο 23. Σελίδα λοιπόν 872, κεφάλαιο ΚΔ, 24 κεφάλαιο και εδάφιο 23. «Τότε αν της είπε προς ημάς ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ μη πιστεύσετε, διότι θέλουν συνεγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουν συνδείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωση οι δυνατών και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς ημάς. Εάν λοιπόν είπωση προς ημάς ιδού εν τη ερήμο είναι μη εξέλθετε, ιδού εν της ταμείς μη πιστεύσετε, διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, διότι όπου είναι το πτώμα και η θέλουση συναχθεί η αετή. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί, η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουν πέσει από το ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευθεί και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό και τότε θέλουν συθρηνήσει πάσα εφηλέ της γης και θέλουν συνειδεί των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπικος, φωνής μεγάλης, και θέλει συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Αφού λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, ο Κύριος μας φανερώνει μέσα από το Λόγο του ότι ξαφνικά, καθήν ώραν δεν στοχάζεται κανένας άνθρωπος, ιδιαίτερα δε και οι πιστοί ακόμη δεν θα στοχάζονται, ξαφνικά θα ακουστεί κέλευσμα, φωνή Αρχαγγέλου και σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν να στηθεί πρώτον και ταυτόχρονα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε την στιγμή εκείνη και είμαστε έτοιμοι θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, θα δούμε το σώμα μας αυτό το φθαρτό να μεταβάλλεται σε άφθαρτο και το θνητό σε αθάνατο και θα συναντήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, θα δούμε Αυτόν πρόσωπο προς πρόσωπο και έτσι θα είμαστε μαζί εις τους αιώνες των αιώνων. Εδώ όμως κάτω στη γη τα πράγματα αρχίζουν και θα γίνονται όλο και χειρότερα, γιατί θα αποκαλύπτεται η οργή του αρνίου. Και αυτός είναι ο λόγος της αρπαγής της Εκκλησίας, γιατί δεν θα μπορεί στην οργή του Θεού να υπάρχει, να συνυπάρχει και η Εκκλησία δεν μπορεί να συνυπάρχει το φως με το σκοτάδι, η αλήθεια με το ψέμα και ο θάνατος με τη ζωή. Τα πρώτα 3,5 χρόνια θα είναι χαρακτηριστικά και καταρχάς θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος σαν σωτήρας. Πολλοί, ακόμη και ο λαός Ισραήλ, θα δεχθεί αυτόν σαν Μεσσία. Πολλοί θα δεχθούν και θα πιστέψουν ότι αυτός είναι ο ερχόμενος Μεσσίας. Θα κάνει πράγματα τα οποία θα φέρουν ανάκαμψη όχι μόνο στην οικονομία αλλά και σε όλα τα αδιέξοδα που ήδη ο πλανήτης μας έχει φτάσει. Γιατί ο πλανήτης αυτή τη στιγμή διέρχεται τρομακτικά αδιέξοδα. Τρομακτικά αδιέξοδα. Βέβαια το μυστήριο της ανομίας, όπως είπε ο Λόγος του Θεού, ήδη ενεργείται. Ήδη μπαίνουμε και όλοι πια οι κυβερνήτες όλων των κρατών αναφέρονται σε μια παγκόσμια κυβέρνηση που δεν έχει ξαναγίνει στην ανθρωπότητα και η Γραφή μη την λέγει ότι αυτή θα είναι η κυβέρνηση, η διακυβέρνηση με κυβερνήτη τον Αντίχριστο σε μια χρήματη κοινωνία όπου πια τα χρήματα και δεν θα υπάρχουν αλλά και δεν θα έχουν καμία αξία και όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά, τα οποία βεβαίως θα φέρουν μεγάλη ανάκαμψη καταρχάς, γιατί δεν θα υπάρχουν ουρές, δεν θα υπάρχουν ταμείες, θα υπάρχουν μεγάλες οικονομίες, ασφάλεια, δεν θα υπάρχουν κλοπές, δεν θα υπάρχουν ληστείες και ιδιαιτέρως θα εμφανιστεί το χάραγμα το οποίο 2000 χρόνια, 1900 μάλιστα χρόνια πριν από τώρα, ο Κύριος αποκάλυψε στον Ιωάννη, τον μαθητή του Χριστού, τον προφήτη, γι' αυτό το συγκλονιστικό γεγονός όπου και η έκφραση χάραγμα είναι ένα θαύμα αυτό καθεαυτό. Δεν είναι στάμπα, δεν είναι σημείο, είναι χάραγμα. Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα είναι και ποια θα είναι η μορφή. Πολλές εξελίξεις σε αυτό το τομέα έχουν πραγματοποιηθεί. Ήδη τώρα υπάρχει το περίφημο τσιπ
το οποίο μπαίνει σε ζώα και σε ανθρώπους. Μάλιστα, είδα σήμερα ένα διαφημιστικό μιας μεγάλης εταιρείας, πολυεθνικής, και έδειχνε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κάποιον που πήγε να κλέψει, έκλεβε, τα άκρυβε. Μερικοί τον έβλεπαν, δεν μίλαγαν, και όταν ήταν να φύγει από την πόρτα, πάτησε το κουμπί για να ανοίξει πόρτα όπως στις τράπεζες θα έχετε δει, γιατί αλλιώς δεν ανοίγει, και με το πάτημα του κουμπιών βγαίνει και ο λογαριασμός που είχαν χρεωθεί όλα στην κάρτα του όσα είχε κλέψει. Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά η τεχνολογία έχει φτάσει σε μεγάλη ακμή, αλλά επί περίοδου και κυβέρνησης Αντιχρίστου θα είναι τα πράγματα απίστευτα και τρομακτικά. Γι' αυτό και τα πρώτα 3,5 χρόνια θα υπάρχει ανάπτυξη. Τα μεγάλα προβλήματα επίσης είναι η έλλειψη υδάτων. Είναι η έλλειψη τροφίμων. Υπάρχει ένα, λέγεται, παγκόσμιο σχέδιο, τον λένε συνωμοσία, conspiracy, για μείωση του πληθυσμού. Και βεβαίως πολλά κράτη έχουν σταματήσει την Κίνα, αν δεν κάνω λάθος, εμποδίζουν τη γέννηση των παιδιών με νόμο και με ποινές, εάν κάνει ο άνθρωπος δεύτερο παιδί. Και μπορεί να εκλέγει ο άνθρωπος ποιο παιδί θέλει να κάνει, αρσενικό ή θηλυκό, και να ρίχνει τα υπόλοιπα. Αλλά εκείνο το οποίο λένε τώρα είναι ότι ο πλέον ο πλανήτης μας δεν μπορεί να θρέψει 7 και 8 δισεκατομμύρια, τα οποία ταχαίως γίνονται και αυξάνονται, τώρα είναι γύρω στα 6,5. Η αύξηση είναι με γεωμετρική πρόοδο, θα έλεγα, τέλος πάντων με μεγάλη άνοδο, με μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξη η αύξηση των πληθυσμών, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν τα τρόφιμα, να μην φτάνει η ενέργεια, το πετρέλαιο δεν φτάνουν πια. Παραδείγματος χάρη στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ευρώπη, κάθε 100 άνθρωποι υπάρχουν 180 ή 120 αυτοκίνητα, νομίζω 80 αυτοκίνητα. Στην Κίνα και στην Ινδία, κάθε 1000 άτομα υπάρχουν 3 αυτοκίνητα. Εάν λέγεται, και είναι λογικό, αυξηθεί ο αριθμός των αυτοκινήτων στατιστικά ανά κάτοικο ή ανά 1000 κατοίκους, και αν όχι φτάσει η Κίνα και η Ινδία να έχουν τον ίδιο αριθμό αυτοκινήτων με την Αμερική και την Ευρώπη και την Αυστραλία, αλλά πάει πάνω από 30 στα 1000, από 3%, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, μην τα δίνετε πολύ μεγάλη σημασία, τότε δεν φτάνει το πετρέλαιο αφενός μεν να καλύψει την κίνηση μόνο των αυτοκινήτων. Επίσης η Κίνα αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάπτυξη βιομηχανική, γιατί στηρίζεται στα φτηνά εργατικά χέρια. Και αν δημιουργήσει επενδύσεις βιομηχανικές, θα αυξηθεί το κόστος, οπότε δεν θα μπορεί να ανταποκρίνεται στην προσφορά στη Δύση. Αλλά και αν αυξηθεί και το επίπεδο το βιωτικό στην Ινδία και στην Κίνα και σε όλες αυτές τις περιοχές, τα τρόφιμα, αφού τώρα δεν φτάνουν, με τα πάση βεβαιότητας θα έρθει πείνα σε όλη την ανθρωπότητα. Γιατί σήμερα αυτοί οι άνθρωποι τρέφονται με μια χούφτα ρύζι. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι ξέρουμε πως τρεφόμαστε. Και ο Θεός να μας συγχωρήσει για αυτό το πράγμα, για αυτή τη σπατάλη. Αλλά, αδελφοί, αυτά δεν γυρίζουν πίσω. Αυτά δεν γυρίζουν πίσω. Ο Αντίχριστος θα καταφέρει να τα επιβραδύνει χρησιμοποιώντας τεχνολογία, αλλά και αυτό θα αποτύχει, γιατί δεν είναι δυνατόν να γυρίσει πίσω το ρεύμα αυτό. Δεν γίνεται ο Λόγος του Θεού να μην πραγματοποιηθεί. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, πέραν όμως της διακυβέρνησης από τον Αντίχριστο, της απουσίας της Εκκλησίας και του Πνεύματος του Αγίου που εμποδίζει αυτόν να αποκαλυφθεί, εμποδίζει τον διάβολο να αποκαλύψει και να συστήσει τον Αντίχριστο, θα υπάρχουν όμως στη γη ο λαός Ισραήλ, και εκ του λαού Ισραήλ θα εμφανιστούν 2 προφήτες, οι οποίοι για 3,5 χρόνια θα κηρύττουν το νέο κήρυγμα. Και το κήρυγμα πια της εφταετίας δεν είναι ούτε το Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί, αλλά ούτε και ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, ου κλέψεις, ου μη χεύσεις και όλος ο υπόλοιπος, γιατί τότε κανείς δεν θα σωζότανε.
ένα καινούριο Ευαγγέλιο, μιας καινούριος Λόγος Θεού θα αποκαλυφθεί, μη βάλετε το χάραγμα και μη προσκυνήσετε την εικόνα. Ακόμη κανένας μας δεν μπορεί να καταλάβει, τουλάχιστον εμείς οι απλοί άνθρωποι, ακόμη οι μελετητές γραφής, αλλά υποθέτω, χωρίς να είμαι βέβαιος πλέον, και οι επιστήμονες, πώς θα συνδυαστεί να βάλεις το χάραγμα και να προσκυνάς την εικόνα μόνο με τη θέλησή σου. Γιατί εάν δεν ίσχυε αυτό, τότε θα μπορούσε ο Αντίχριστος να πιάσει τους ανθρώπους, να τους υπνώσει, να τους βάλει το χάραγμα και να τελειώσει. Αλλά δεν λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει αν ο άνθρωπος δεν βάλει μόνος του. Γι' αυτό και ο Αντίχριστος απειλεί. Και οι απειλές του Αντίχριστου από τα 3,5 χρόνια, όπου πια θα μπούμε στην αχρήματη κοινωνία, παρένθεση, ο πρόεδρος της της κάρτας Visa Europe είπε ότι το αργότερο το 2012, δεν ξέρω αν σωστά τα λέει ή όχι, το αργότερο το 2012 θα έχουμε μπει στην αχρήματη κοινωνία. Αυτό είναι τρομακτικό σημείο των εσχάτων ημερών. Από το 1500 περίπου, τέλος πάντων από κάποια χρονιά προ Χριστού, υπάρχει το χρήμα και χωρίς το χρήμα δεν λειτουργεί η κοινωνία η πολιτισμένη. Θα υπάρξει αχρήματη κοινωνία λόγω της τεχνολογίας. Βλέπετε ότι όχι πια οι εκκλησίες, αλλά οι κυβερνώντες, οι άπιστοι, κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κηρύττουν αυτά τα οποία λέγαμε εμείς και δεν μπορούσαμε να τα διανοηθούμε πώς θα γίνουν. Σας έχω πει ότι όταν πίστεψα εγώ το 83, μπαίνοντας στην εκκλησία, άκουσα στο κήρυγμα που έλεγαν τότε οι διάφοροι κήρυκες και ο αδερφός μας ο Λουής, για τα ATM, ότι όλα θα γίνονται μέσα από κάρτες και μέσα από τσιπάκια και μέσα από το χάραγμα. Και εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό, αλλά έτυχε και πήγα στην Αγγλία για σεμινάρια και εκεί μας έκαναν σεμινάρια από την εταιρεία που ήμουνα ο πρόεδρος της Bundesbank της Γερμανίας, ο οποίος μας περιέγραψε ακριβώς πώς θα λειτουργούσε η περίφημη τότε Eurocard, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι κάρτες που ξέρουμε όλοι μας τώρα. Και είχα μείνει έκπληκτος, θυμάμαι. Λέω, αυτά που ακούω στο κήρυγμα μας τα λένε οι τραπεζίτες. Αλλά τώρα οι τραπεζίτες και οι κυβερνώντες λένε πολύ περισσότερα από αυτά που λέμε εμείς στο κήρυγμα. Γιατί τα βλέπουν, τα ζουν, τα ξέρουν και βλέπουν και τις λύσεις των προβλημάτων. Όμως ας επανέλθουμε στο Λόγο του Θεού. Αυτά λοιπόν τα χρόνια, τα πρώτα 3,5 χρόνια, το κήρυγμα θα γίνεται από τους δύο προφήτες και από τους όσους Ισραηλίτες πιστέψουν, που καταρχάς θα εμφανιστούν 144.000 πιστοί Ισραηλίτες απαρχής, 12.000 λέει η γραφή από κάθε φυλή, και όταν φτάσουμε ακριβώς στα 3,5 χρόνια, τότε θα καταφέρει ο Αντίχριστος να θανατώσει, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή θα προσπαθεί, αλλά δεν θα μπορεί, γιατί δεν θα έχει την εξουσία. Οι δύο προφήτες θα έχουν εξουσία από το Θεό, θα καταφέρει να θανατώσει τους δύο προφήτες και μάλιστα θα τους βάλει για 3,5 μέρες στην Ιερουσαλήμ σε κοινή θέα, ώστε να τη βλέπουν όλοι οικουμένοι. Και όταν βέβαια το διαβάζαμε πριν λίγα χρόνια, λέγαμε πώς θα γίνει αυτό. Τώρα πια με την τεχνολογία, online βλέπουμε τα πάντα σε κάθε γωνιά της γης. Σημαίνει online κάθε στιγμή, την ίδια στιγμή. Αλλά στις 3,5 μέρες ακριβώς οι δύο προφήτες θα αναστηθούν και όλοι θα θαυμάσουν και ο Αντίχριστος βέβαια θα αγριέψει. Τότε θα γίνει ένας πόλεμος μεγάλος στον ουρανό, λέει η γραφή. Δεν το διαβάζω από μέσα για να μην χάσουμε χρόνο πολύ. Και ο Μιχαήλ θα πολεμήσει με τον διάβολο και τους αγγέλους του, θα τον νικήσει και θα τον ρίξει στη γη. Και ο διάβολος θα κατοικεί πια στη γη και θα έχει μεγάλο θυμό, γιατί ξέρει ότι λίγος καιρός του έμεινε. Εκεί θα αποκτήσει τεράστια εξουσία, δικτατορία, αυτοκρατορία και κανένας πια δεν θα μπορεί να αντισταθεί σε αυτόν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή εξαισίως και με πανουργία θα αφανίζει τους αντιπάλους του.
από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, όντας και έχοντας μεγάλη και απόλυτη εξουσία, θα μπορεί πια να κάνει ό,τι θέλει. Και επίσης θα αποκαλυφθεί και ο αντίκτυο ψευδοπροφήτης, ένα πρόσωπο το οποίο θα δίνει όλη την εξουσία στον Αντίχριστο και θα βγουν νομοθεσίες όπου όποιος δεν βάζει το χάραγμα και δεν προσκυνάει την εικόνα του Αντίχριστου δεν θα μπορεί πλέον ούτε να αγοράζει ούτε να πουλάει, θα απομονώνεται, δεν θα έχει ούτε δουλειά τελικά, με αποτέλεσμα η ζωή του να είναι πάρα πολύ δύσκολη, άσε που ο Αντίχριστος και τους αντιφρονούντας θα τους θανατώνει άμεσα. Ο λαός Ισραήλ, όπως διαβάσαμε, θα φύγει. Μιλάει για μια μεγάλη φυγή ο Λόγος του Θεού. Διαβάσαμε την περασμένη Δευτέρα, προσεύχεστε στο 20 εδάφιο στο ίδιο κεφάλαιο, για να μην γίνει η φυγή μόνο εν χειμώνη, μηδέν σαββάτο, διότι θα υπάρξει θλίψης μεγάλη, η οποία δεν έγινε απαρχή σε κόσμο έως του νυν, ούτε θέλει γίνει. Μιλάει για κάποια μεγάλη φυγή του λαού Ισραήλ για να σωθεί, αλλά όμως αυτή η φυγή θα οδηγήσει το λαό Ισραήλ σε πίστη, να καταλάβει ότι ο Αντίχριστος δεν είναι ο Μεσσίας που περίμεναν, αλλά είναι ο εκπρόσωπος του διαβόλου, ο Αντίχριστος, και να πιστέψουν, θα πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού και σε αυτόν τον οποίον εξεγγέτησαν. Αφορμή θα είναι όταν πια ο Αντίχριστος θα προσπαθήσει να φανερώσει και να αποκαλύψει τον εαυτό του σαν Θεό, καθήμενος στο θρόνο του Θεού, και τότε θα φανερωθεί στο λαό Ισραήλ ότι αυτός είναι το βδέλυγμα της αρημόσεως, το λαληθέν από του προφήτου Δανιήλ. Η περίοδος όμως εκείνη έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η πλάνη. Ο πλανών την οικουμένη όλη θα προσπαθεί να πλανήσει όλους τους ανθρώπους, λέγοντας ότι εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, πηγαίνετε να τον βρείτε. Αλλά ο Κύριος μας είπε, όταν ακούτε τέτοια μην πάτε, γιατί αποκλείεται να σας φανερώσουν οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες που θα εμφανιστούν και θα δείξουν σημεία μεγάλα και τέρατα ψεύδους με σκοπό να πλανήσουν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και θα προχωράνε τα χρόνια, θα φτάσουμε στο τέλος των 3,5 ετών και τότε θα συμβούν πράγματα πάρα πολύ σοβαρά, αφού θα έχουν προηγηθεί οι 7 σφραγίδες που δεν θα τις διαβάσουμε και είναι γραμμένες στην Αποκάλυψη, οι 7 σάλπιγγες και τελικά οι 7 πληγές. Και θα έρθουμε στο τέλος, όπου μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη δεν θα φέγγει, οι αστέρες του ουρανού θα πέφτουν από τον ουρανό και εν γέννη οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Μάλιστα, στη γη θα υπάρξει τέτοιο σεισμός που δεν έχει ξαναγίνει, γιατί θα κινηθεί η γη εξ ολοκλήρου και δεν θα μείνει καμία πόλη όρθια, αλλά όλα θα γκρεμίσουν. Και τότε θα φανεί στον ουρανό το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Από εδώ και πέρα αρχίζει η εμφάνιση και η εκπλήρωση της Δευτέρας Παρουσίας, για την οποία τόσο έντονα μας μίλησε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Το σημείο του Υιού του ανθρώπου θα φανεί στον ουρανό. Δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρουμε τι θα είναι, δεν ξέρουμε πώς θα είναι, αλλά οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Πολλοί θα θεωρήσουν ότι είναι εξωγήινοι που κάνουν επίθεση, άλλοι θα καταλάβουν ότι είναι η Δευτέρα Παρουσία. Όσοι δεν έχουν βάλει το χάραγμα και δεν έχουν προσκυνήσει την εικόνα, ξέρουν ότι το τέλος είναι πλησίον. Τότε ο Κύριος θα κάνει την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Δηλαδή, όπως πριν την εφταετία και πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, ιρπάγει η Εκκλησία, οι αποθανόντες εν Χριστώ και οι ζώντες εν Χριστώ, και έγινε η αρπαγή της Εκκλησίας,
τώρα θα γίνει και η αρπαγή όλων όσων δεν έβαλαν το χάραγμα και δεν προσκύνησαν την εικόνα. Και λέει η Γραφή στο 31 και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπικος φωνής μεγάλης και θέλει ουσί συνάξει οι άγγελοι τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών ως άκρων ουρανών. Εδώ να δούμε δύο εδάφια τα οποία μπορούμε να τα δούμε και αλλού αλλά με τελείως διαφορετική έννοια. Το πρώτο είναι το 27 εδάφιο που μας περιγράφει τη Δευτέρα Παρουσία και το διαβάζω, διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Η Δευτέρα Παρουσία λοιπόν εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, που σημαίνει ότι θα δει τον Ιησού Χριστόν ερχόμενον με τα δόξης εν εφέλης, πας οφθαλμός όπως μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός. Αν πάμε όμως στη σελίδα 923, στο Ιώτα Ζήτα στο 17ο κεφάλαιο, να δούμε πως περιγράφεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Σελίδα λοιπόν 923, να διαβάσουμε το κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα 17-24. Από το 17 κεφάλαιο το 24, περίπου το ίδιο, αλλά θα δούμε τη μεγάλη διαφορά. Και διαβάζω, διότι όσοι αστραπή η αστράπτουσα εκτής ύπουρανών λάμπει μόνο εις την ύπουρανών, ούτω θέλει είστε Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Η αρπαγή της Εκκλησίας λοιπόν θα είναι φανερή μόνο στους πιστούς. Και εδώ να προσέξουμε, όχι μόνο στους αρπαχθέντας, αλλά και σε αυτούς που θα μείνουν πίσω. Και οι 10 παρθένες άκουσαν ιδού ο νυμφίος έρχεται. Οι 5 όμως και κατάλαβαν ότι έρχεται ο Κύριος να παραλάβει, είναι η αρπαγή, την οποία θα συνειδητοποιήσουν μόνο όσοι περιμένουν τον Χριστό. Και θα δουν μόνο όσοι περιμένουν τον Χριστό, θα αντιληφθούν, αλλά θα λάβουν μέρος μόνο όσοι είναι έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Η Δευτέρα Παρουσία όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα φαίνεται από ανατολάς έως δύσης, που σημαίνει ότι τη Δευτέρα Παρουσία, το σημείο του Υιού του ανθρώπου και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, θα τον δει πάσος οφθαλμός. Υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο, το οποίο επίσης πρέπει να δούμε πώς διαφοροποιείται. Είναι το 28 εδάφιο, που διαβάζω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και από το 24 κεφάλαιο. Λέγει ο Λόγος του Θεού, διότι όπου είναι το πτώμα, και το πτώμα είναι σώμα νεκρό. Πολλές μεταφράσεις δεν μπορούν να το εξηγήσουν και σε γλώσσες να το μεταφράσουν το πτώμα και το λένε σώμα. Εμείς όμως οι Έλληνες ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το σώμα είναι το ζωντανό, αλλά το πτώμα είναι το σώμα το πεθαμένο. Στο κατά Ματθαίον λοιπόν Ευαγγέλιον λέγει, διότι όπου είναι το πτώμα εκεί θα συναχθούν και οι αιτοί. Και το πτώμα είναι ο Αντίχριστος, γιατί δεν έχει ζωή. Και θα συνεχθούν οι αετοί μαζί με τον Χριστό κατεβαίνοντας τη Δευτέρα Παρουσία. Στο Ιώτα Ζήτα όμως κεφάλαιο του Λουκά, στο 37 εδάφιο, λέει το ίδιο με μια σοβαρή διαφορά, και απεκριθέντες προς τον Ιησούν οι μαθητές του είπαν, «Πού Κύριε?», όταν τους είπε ότι δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, δύο γυναίκες θα αλέθουν ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται, και δύο άντρες θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και στην ερώτηση των μαθητών, «Πού Κύριε?», ο Κύριος απάντησε, «Όπου είναι το σώμα, εκεί θα συναχθούν οι αετοί». Και το σώμα είναι ο Χριστός στον ουρανό. Το σώμα λοιπόν αναφέρεται στην αρπαγή, το πτώμα αναφέρεται δηλαδή στην αρπαγή, στην άνοδο των πιστών προς τον Χριστό, και το πτώμα είναι στην κάθοδο των πιστών προς τον Αντίχριστο, για να γίνει, να λάβει χώρα η μάχη του Αρμαγεδόνα, όπου θα συγκεντρωθούν τα στρατεύματα του Αντίχριστου για να πολεμήσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό που θα κατεβαίνει επάνω σε ένα λευκό άλογο, όπως θα δούμε, τα πάντων των Αγίων. Όμως πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όπως είπαμε και μπροστά, θα γίνει η αρπαγή των πιστών της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και της εφταετίας του Αντίχριστου.
Και αφού βρεθούν όλοι οι Άγιοι στον ουρανό, τότε θα λάβει χώρα ο γάμος του Αρνίου και της Εκκλησίας, που πρέπει να τον δούμε στη σελίδα 1099. Είναι στο βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου, 19ο κεφάλαιο. 19ο κεφάλαιο βιβλίων Αποκάλυψης του Ιωάννου, στο 6ο εδάφιο, στη σελίδα 1099. 19ο κεφάλαιο, γιοταθήτα κεφάλαιο, 6 εδάφιο, διαβάζω. «Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων, Αλληλούια, διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις Αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασε τον εαυτόν της». Είναι σαφές λοιπόν ότι πρόκειται περί του γάμου του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας, και εδόθη, 8 εδάφιο, εις την γυνή αυτού να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ο στολισμός της Εκκλησίας με τα δικαιώματα των Αγίων. Και στο 9 έχει ενδιαφέρον, και λέγει προς εμέ ο άγγελος, γράψον, μακάρι οι κεκλειμένοι εις τον δείπνον του γάμου του Αρνίου, και λέγει προς εμέ, ούτι είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού. Υπάρχει λοιπόν η νύμφη, η οποία νυμφεύεται τον Ιησούν Χριστόν στο γάμο του Αρνίου, αλλά υπάρχουν και οι κεκλειμένοι, που είναι οι φίλοι του νυμφίου, όπως μας περιγράφει στο Ευαγγέλιο του Λουκά ο Ιωάννης, ότι εγώ είμαι ο φίλος του νυμφίου και χαίρομαι να βλέπω τον νυμφίο να ετοιμάζει την νύμφη του. Στο γάμο λοιπόν του Αρνίου στον ουρανό θα υπάρχει ο Χριστός, θα υπάρχει η νύμφη, η οποία είναι η Εκκλησία μόνο του Ιησού Χριστού, και βρέθηκε στον ουρανό με την αρπαγή ακριβώς πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, και ταυτόχρονα θα παρευρίσκονται και οι φίλοι του νυμφίου, που είναι η Παλαιά Διαθήκη, όπου εκπρόσωπος είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, που αποκαλεί τον εαυτό του φίλο του νυμφίου, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Επίσης θα βρίσκονται όλοι όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Όλοι δηλαδή όσοι έλαβαν μέρος στην αιώνια ζωή. Και μέσα από το Λόγο του Θεού ξέρουμε ότι σαν νύμφοι είναι οι αποθανόντες εν Χριστώ, είναι όσοι επικαλέστηκαν το όνομα του Χριστού, όσοι εδέχθησαν τον Χριστό, όπου σε αυτούς έδωκε ο Θεός εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Στους φίλους του νυμφίου θα είναι η Παλαιά Διαθήκη, οι Άγιοι, θα είναι από την εφταετία του Αντίχριστου. Όλοι όσοι δεν έβαλαν το χάραγμα και δεν προσκύνησαν την εικόνα του Αρνίου, αλλά θα είναι και μια τρίτη κατηγορία που αποκαλύπτεται μέσα από το Λόγο του Θεού ως σεσωσμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν γνώρισαν τον νόμο του Θεού ή το Λόγο του Θεού, και οι οποίοι κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού θα κριθούν, με τη συνείδησή τους συμμαρτυρούσα στους διαλογισμούς τους. Δηλαδή αποδεικνύουν τον νόμο γραμμένο στην καρδιά τους, καθώς η συνείδησή τους, που είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο, πείθει τη σκέψη του ανθρώπου να πράττει το αγαθόν. Μέσα από τη Γραφή αυτοί φαίνονται ότι θα είναι σεσωσμένοι και γραμμένον, και τα ονόματά τους θα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αμέσως μετά το γάμο του Αρνίου, τότε να πάμε και πάλι στην Αποκάλυψη, να δούμε πως περιγράφει ο Λόγος του Θεού στη σελίδα 1099 και από το 11 εδάφιο, 19ο κεφάλαιο πάντοτε, Αποκάλυψης, 19ο κεφάλαιο και εδάφιο 11, μας περιγράφει προφητικά ο Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκάλυψης
τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου επί της γης, όπου θα λάβει χώρα η μάχη του Αρμαγεδόνος, η περίφημη και γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Διαβάζω. «Και είδων των ουρανών ανεωγμένων, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχε όνομα γεγραμμένον, το οποίο ουδείς των ανθρώπων γνωρίζει, ημί αυτός. Κοίτο ενδεδειμένος, ημάτιον βεβαμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό, δηλαδή οι άγγελοι, αλλά και οι σεσωσμένοι, οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών ενδεδειμένοι βύσινων, λευκών και καθαρών, που όπως είπαμε είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και εκ του στόματος του Ιησού Χριστού, του Λόγου του Θεού, εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, δια να κτυπά με αυτήν τα έθνη. Και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί των λινών του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Είναι η εκπλήρωση και το τέλος της οργής του Θεού. Και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Συνεχίζω. Και είδον έναν άγγελο ιστάμενον εν το ηλίο και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον προς πάντα τα όρνια τα πετώμενα εις το μεσουράνημα. Έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού δια να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας σχηλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων μικρών και μεγάλων. Όλα αυτά είναι τα στρατεύματα του Αντίχριστου που ήρθαν να πολεμήσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό καθώς κατεβαίνει με τα πάντων των Αγίων εκ του ουρανού. Και συνεχίζω στο 19, όπου είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα και η νίκη του Ιησού Χριστού στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Και είδον το θηρίον, τον Αντίχριστο, και τους βασιλές της γης, και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα, δια να κάμωση πόλεμων με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Και επιάστη το θηρίον, ο Αντίχριστος δηλαδή, και μετά τούτο ο ψευδοπροφήτης, ως της έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προτισκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερήφθησαν και οι δύο, δηλαδή ο ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος, εις τη λίμνη του πυρός την γεωμένη με θείον, στην κόλαση την αιώνια, όπου για πρώτη φορά άνθρωπος και πλάσμα του Θεού βρίσκεται μέσα. Και οι λοιποί εκ των στρατευμάτων εφωνεύθησαν με την ροφέαν του καθημένου επί του ύπου, την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού, και πάντα τα όρνια εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτού. Και έτσι έληξε η μάχη του Αρμαγεδόνα με νικητή τον Ιησού Χριστόν μόνον του, ο οποίος με την ρομφαίαν την εξερχομένη εκ του στόματος, αφού φυλάκισε προηγούμενα μέσα στη γέννα του πυρός, αφού έριξε στην αιώνια κόλαση στη γέννα του πυρός τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, εθανάτωσε όπως είπαμε με την ροφαία την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού όλα τα στρατεύματα και τους βασιλείς της γης που είχαν συναχθεί δια ανακάμωσιν πόλεμο. Στη γη λοιπόν υπάρχουν πλέον αυτοί οι οποίοι είχαν βάλει το χάραγμα και δεν ήσαν ανάμεσα στα στρατεύματα και στη συνέχεια και τα παιδιά αυτών. Όμως εν τω μεταξύ στο 20ο κεφάλαιο συνεχίζει την περιγραφή ο Λόγος του Θεού και διαβάζω. «Και είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού ως της είχε το κλειδίον της Αδύσου και άλυσιν μεγάλην εν τη χειρή αυτού. Και αυτός ο άγγελος έπιασε το δράκοντα τον όφιν των αρχαίων ως της είναι διάβολος και σατανάς και έδεσε αυτόν 1000 έτη και έριψεν αυτόν εις την Άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και εσφράγισεν επάνω αυτού
δια να μην πλανήσει τα έθνη πλέον, έως σου πληρωθώσει τα χίλια έτη και μετά τα αυτά πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Τώρα είναι κάτι που ο Θεός κάνει, δένει το διάβολο για χίλια χρόνια, ώστε όλοι όσοι θα ζήσουν στη γη επάνω, δηλαδή όλοι όσοι είχαν το χάραγμα και τα παιδιά τους, να μην τους πλανήσει και να μην υπάρχει και η αμαρτία του διαβόλου, και έτσι οι άνθρωποι αυτοί θα ζουν χίλια χρόνια. Μάλιστα μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι επικατάρατος θα είναι ο γέροντας που θα ζει 100 χρόνια και θα είναι αυτοί που θα ζήσουν για λίγα χρόνια σαν και εμάς σε αυτή τη ζωή, επειδή είχαν βάλει το χάραγμα. Τα παιδιά τους όμως που θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη χιλιετή βασιλεία, όπου δεν θα υπάρχει ο διάβολος και η αμαρτία, θα ζουν όπως καταρχάς έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο στα πρώτα χρόνια, τον Αδάμ, την Εύα και όλους τους υπόλοιπους που γεννήθηκαν και έζησαν όλοι μέχρι τα χίλια χρόνια. Συνεχίζω στο 4 εδάφιο. «Και είδων θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη σε αυτούς. Και είδων τας ψεχάς των πεπελεκισμένων δια τη μαρτυρίαν του Ιησού και δια των λόγων του Θεού ήτινες, δεν προσεκίνησαν τον θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί των μετόπων αυτών και επί των χειρών αυτών και έζησαν και ευασίλευσαν μετά του Χριστού χίλια έτη». Στη γη λοιπόν θα υπάρχουν, όπως είπαμε, σαν άνθρωποι με τη σάρκα αυτή, με το χωμάτινο, το χωικό σώμα, όσοι είχαν βάλει το χάραγμα και προσκύνησαν την εικόνα και τα παιδιά τους, αλλά ταυτόχρονα και όλοι οι αναισθημένοι, και η Εκκλησία του Χριστού, αλλά και οι αναισθημένοι εκ της Παλαιάς Διαθήκης, όσων τα ονόματα ευρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και θα εγκατασταθεί για χίλια χρόνια η Βασιλεία του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Συνεχίζω λοιπόν, αφού ξαναδιαβάζω το τέλος του 4ου εδαφίου, «και έζησαν όσοι δεν έλαβαν το χάραγμα και δεν προσκύνησαν την εικόνα και τον Αντίχριστο και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού χίλια έτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα χίλια έτη». Ποιοι δεν ανέζησαν? Όλοι όσων τα ονόματα δεν ευρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Δηλαδή δεν ήσαν ποτέ αποθανόντες εν Χριστώ, δεν έλαβαν δηλαδή μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και δεν έλαβαν μέρος και στην επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους στο τέλος της εφταετίας. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού στο 6 εδάφιο, «μακάριος και Άγιος ώστις έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση. Επί τούτον ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία, αλλά θέλουν συνείστε αυτοί που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θα βασιλεύσουν μετά αυτού χίλια έτη». Άρα υπάρχει πρώτη Ανάσταση και δεύτερη Ανάσταση, καθώς υπάρχει και πρώτος θάνατος και δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος είναι ο αποχωρισμός της ψυχής του εσωτερικού ανθρώπου από του σώματος του χωικού. Ο δεύτερος θάνατος που θα τον δούμε σε λίγο εκεί είναι ο οριστικός, είναι ο αποχωρισμός ο οριστικός του ανθρώπου από την παρουσία του Θεού μέσα, καθώς δεν θα ρυφθεί μέσα στη γέννα του πυρός. Υπάρχει επίσης πρώτη Ανάσταση και δεύτερη Ανάσταση. Η πρώτη Ανάσταση είναι, όπως είπαμε, για μεν την Εκκλησία, η αρπαγή της Εκκλησίας, δια δε τους λοιπούς σωσμένους η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, η οποία λαμβάνει μέρος πριν τη Δευτέρα Παρουσία και σαφώς πριν τη Χιλιετή Βασιλεία. Θα υπάρξει όμως και Δευτέρα Ανάσταση, η οποία θα λάβει χώρα μετά τη Χιλιετή Βασιλεία, όταν, όπως θα δούμε, θα λυθεί ο διάβολος και θα στηθεί ο θρόνος, όπου ο Ιησούς Χριστός θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Συνεχίζω από το 7 εδάφιο για να δούμε ακριβώς και με πόση λεπτομέρεια και ακρίβεια περιγράφει ο Λόγος του Θεού το σχέδιο του Θεού και το έργο του Θεού. «Και όταν πληρωθώσει τα χίλια έτη, τότε θα λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού μέσα στην Άβυσσο που είναι,
και θα εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη τα εις τα τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, δια να συνάξει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ο σιάμος της θαλάσσης, καθώς οι άνθρωποι ζούνε 1000 χρόνια, μέσα στα 1000 χρόνια και πάλι η ανθρωπότης θα γεμίσει τη γη, όπως τώρα καλή ώρα. 9 εδάφιο, συνεχίζω, και ανέβησαν επί το πλάτος της γης όλοι όσους επλάνησε ο διάβολος και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη, των Ιησούν Χριστών και τους Αγίους και της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Και τότε πυρ κατέβει από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγεν πάντα σε αυτούς. Και πέθαναν όλοι. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Όχι, αυτός είναι ο πρώτος θάνατος αυτών των ανθρώπων. Και ο διάβολος, ο πλανών αυτούς, ερήφθη στη λίμνη του Πυρός και του Θείου, όπου είναι το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, και εκεί θα βασανίζονται ημέρα και νύχτα εις τους αιώνες των αιώνων. Πλέον τώρα, στην αιώνια κόλαση, είναι απαρχής ο ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος, και τώρα είναι και ο διάβολος. Και τώρα θα λάβει χώρα η δεύτερη Ανάσταση όλων δηλαδή των πεθαμένων ανθρώπων που έλαβαν μέρος στον πρώτο θάνατο για να κριθούνε. Και διαβάζω 11 εδάφιο. «Και είδων θρόνων λευκών μέγαν και των καθήμενων επ' αυτού που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα κρίνει τώρα ζώντες και νεκρούς, από του ο προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτούς, γιατί πλέον κατέστρεψε με πυρ ο Θεός τον ουρανό και τη γη, και είδων τους νεκρούς και μεγάλους ανεστημένους και ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνύχθησαν και βιβλίων άλλων ηνύχθη, το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν όλοι οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλής κατά τα έργα αυτών», όσοι δηλαδή έλαβαν μέρος στην δεύτερη Ανάσταση, και την περιγράφει τώρα. «Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκεν τους εν αυτοίς νεκρούς, και εκρίθησαν», αυτή είναι η δεύτερη Ανάσταση, «και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών, όπως είναι γεγραμμένα στα βιβλία των έργων αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του Πυρός». Και τελειώνει το σχέδιο του Θεού. Ρίπτονται «και ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος, και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθηκε αυτός εις τη λίμνη του Πυρός». Και γίνεται πια η πλήρης αποκατάστασης. Δηλαδή αυτό που είπε, που μας αναγγέλει και προφητεύει το Ευαγγέλιο, ότι ο Θεός θα υποτάξει τους πάντας κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού, και όταν υποταχθούν οι πάντες και τα πάντα κάτω από τον Ιησού Χριστό, τότε και ο Ιησούς Χριστός θα πάει να υποταχθεί στον Πατέρα Του, για να γίνουν και πάλι τα πάντα εν πάση ο Θεός ο αιώνιος. Πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος θάνατος. Όλοι όσοι έλαβαν μέρος στο δεύτερο στην Δευτέρα Ανάσταση ρίπτονται στη λίμνη του Πυρός, και πλέον μαζί με τον Χριστό βρίσκονται όλοι όσοι βρέθηκαν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Τώρα πια διαβάζω από το 21 κεφάλαιο. «Και είδων ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον, και εγώ Ιωάννης είδων την πόλην, την Αγίαν, τη Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού ετοιμασμένην, ως νύφην και κοσμημένην δια τον άντρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και αυτοί θέλουσιν είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετ' αυτόν Θεός αυτόν. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκριον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος,
δε θέλουση υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Τώρα πια μπήκαμε στην αιώνια ζωή, στην αιωνιότητα, όπου καλόν είναι να διαβάσουμε από το κεφάλαιο 22, καπαβήτα κεφάλαιο, και το εδάφιο 3, πως περιγράφει αυτή τη νέα Ιερουσαλήμ, 22 κεφάλαιο, πάλι από την Αποκάλυψη, και πρώτο εδάφιο, και με έδειξεν καθαρών ποταμών, ύδατος της ζωής λαμπρών ως κρίσταλων, εξερχόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν, ή το δέντρον της ζωής, φέρον καρπούς 12, καθέκα στον μήνα κάμνων των καρπών αυτού, και τα φύλλα του δέντρου είναι η θεραπεία των εθνών. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν έχω ακούσει κανένα να έχει μπορέσει να το εξηγήσει, άρα λοιπόν αν δεν μπορούμε ανθρώπινα θα το καταλάβουμε εκεί πάνω. Εκείνο όμως που έχει σημασία να αναφερθούμε είναι ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου. Βλέπετε, υπάρχει ο θρόνος του Θεού στον ουρανό, αλλά εγκατέστησε ο Θεός και επί της γης το θρόνο του Δαβίδ, που θα εξελιχθεί, γιατί για το θρόνο του Δαβίδ μας φανερώνει λόγος του Θεού ότι δεν θα έχει τέλος, θα εξελιχθεί σε θρόνο του Χριστού στη χιλιετή βασιλεία, όπου θα βασιλεύσει ο Χριστός, και μετά τη χιλιετή βασιλεία ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα γίνουν ένα, όπου θα κατοικούν ο Πατέρας και το Αρνίον, το εσφαγμένον, που θα είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και συνεχίζω στο 3 εδάφιο, και ουδέν ανάθεμα θέλει είστε εκεί πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι εν αυτή, και οι δούλοι αυτού θα λατρεύουν αυτόν, και θέλουν συνειδεί το πρόσωπον του Θεού, για πρώτη φορά ο άνθρωπος θα δει το πρόσωπον του Θεού, και το όνομα αυτού θα είναι γραμμένο επί των μετόπων αυτών, και νύχτα δεν θα είναι πια εκεί, και δεν θα έχουν ανάγκη λίχνου και φωτός ηλίου, διότι ο Κύριος ο Θεός θα φωτίζει αυτούς, και από εδώ και στο εξής θέλουνε, θα βασιλεύουνε εις τους αιώνες των αιώνων. Εδώ θα παρατηρήσουμε ότι δεν θα ιερατεύουνε πια, γιατί η ιερατεία είναι μεσητεία, προσεύχονται, αλλά από εδώ και στο εξής θα μόνο θα βασιλεύουνε εις τους αιώνες των αιώνων. Είναι αυτό το οποίο ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του γράφει, «Δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε εκεί, αλλά εν εξεύρωμεν ότι θα είμεθα όμοιοι με Αυτόν». Και Αυτός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων, και εμείς όλοι μας θα είμαστε βασιλείς και θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων όμοιοι με Αυτόν. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, πολύ σύντομα, περιληπτικά, το σχέδιο και το έργο του Θεού τις έσχατες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι εάν είναι αλήθεια αυτό, αυτή είναι θεωρητική ερώτηση, γιατί αν κάτι είναι αλήθεια, αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης, μόνο ο Θεός είναι αληθινός. Αλλά αν είναι αλήθεια, και επαναλαμβάνω, αυτή η ερώτηση είναι θεωρητική, τότε το μέλλον σου, αδερφέ, είναι να βασιλεύεις εις τους αιώνες των αιώνων μαζί με τον Χριστό στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν εξεύρωμε τι θέλει, πού θα βασιλεύουμε, πώς θα βασιλεύουμε, τι θα είμαστε. Αλλά ξέρουμε ότι θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό, ο οποίος είναι όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, αξίζει τον κόπο να θυσιάσουμε την προσωπικότητά μας, τη ζωή μας, καθώς μας λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να μ' ακολουθεί. Αξίζει τον κόπο. Λίγα χρόνια μας μείνανε, ίσως λίγοι μήνες, κανείς δεν ξέρει, ειδικά για την Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό ας φροντίσουμε να ετοιμαστούμε, αδερφοί, όλοι μας να είμαστε έτοιμοι.
να ζητούμε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Μην αφήνουμε την καρδιά μας, στην καρδιά μας να υπάρχει παράπονο, μομφή, οργή, φθόνος πικρός, κακία. Αλλά η Γραφή λέει μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Ζητείτε λοιπόν, και ζητείτε δεν σημαίνει αιτείτε και θα σας δοθεί, ζητείτε σημαίνει ψάξτε, αγωνιστείτε. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Ζητείτε, αγωνιστείτε για την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και ιδιαιτέρως τον αγιασμό, άνευ του οποίου κανείς δεν θα δει το Θεό. Και εμείς θέλουμε να δούμε το Θεό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να αγνοούμε τα διανοήματα του διαβόλου, ο οποίος αγωνίζεται να πλανήσει δυνατόν τους και τους εκλεκτούς, προσφέροντας πρώτα πλούσια δώρα της Βαβυλώνας, που δεν είναι άλλο από τον κόσμο, πλούσια δώρα του κόσμου. Όλα στα χέρια σου και στα πόδια σου τα αφήνει. Μη τυχόν και πλανήσει την καρδιά σου. Αν δεν τα καταφέρει, τότε διαβάλλει, κατηγορεί τον έναν αδελφό στον άλλον αδελφό. Όταν λοιπόν ανεβαίνουν στην καρδιά μας μομφές και κατηγόριες για κάποιους άλλους αδελφούς, έστω και δικαιολογημένες, μη τις αφήσουμε να ριζώσουν, γιατί τότε θα δημιουργηθεί ρίζα πικρίας. Καταδίκασέ τις. Διώξτε στο όνομα του Χριστού και ζήτησε το ευλογημένο Άγιο Αίμα του Χριστού να καθαρίζουμε τις καρδιές μας από κάθε πίκρα, κάθε μομφή. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι εάν σε αγαπάνε ή αν σε εχθρεύονται, αν σε μισούνε, αν σε καταρρώνται ή αν σε κακοποιούνε, αν παρνουργεύονται ή πονηρεύονται εναντίον σου. Το κρίσιμο σημείο είναι αν εσύ τους αγαπάς, αν εσύ τους συγχωρείς, αν εσύ μακροθυμείς. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, το εύκολο πράγμα είναι μετάνοια και συγγνώμη. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ο χριστιανός δεν ζητάει τη δικαίωσή του, γιατί θα καταντήσει να έχει αυτοδικαίωση. Δεν ψάχνει να βρει το δίκαιο. Δεν θα δικαιώσω εγώ εσένα και εσύ εμένα, αλλά και ούτε μπορεί κανένας από εμάς να δικαιώσει τον εαυτό του. Όλους μας δικαιώνει το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί εις πολλά πτεωμεν άπαντες, πάσα άνθρωπος ψεύστης και πάντες ήμαρτον και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Ας μην κρίνουμε λοιπόν, γιατί με όποιο μέτρο κρίνουμε θα κριθούμε. Ας συγχωρούμε, ας μακροθυμούμε, ας ελεούμε, ας προσευχόμαστε. Γιατί αυτό που έχει σημασία από εδώ και μπρος, αδερφοί, στη ζωή μας, είναι ο αγιασμός μας. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός μας. Να κρατάμε το σκεύος μας καθαρό, με δόξα και τιμή ουράνια. Υιέ μου, φύλατε την καρδία σου με τα πάσης φυλάξεως, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου. Αδερφέ, συγχώρεσαι, μακροθύμησε, ελέησε, ευλόγησε, προσευχήσου, ιδιαιτέρως αγάπησε. Και η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Πρώτα σε αυτόν που αγαπάει και ύστερα στην καρδιά αυτού που αγαπάει για όλους τους άλλους. Η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και όταν υπάρχει κάτι που χαλάει την καρδιά σου, αγωνίσου να το διορθώσεις. Και μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι φως.
όλα θα βγουν στο φως. Τίποτα κρυφό δεν μπορεί να μείνει. Ούτε ανάμεσα στους ανθρώπους, πόσο μάλλον εκεί στον ουρανό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, αυτά που ξέρουμε εμείς για τη ζωή μας, ας είναι τα αγαθά, τα ευπηθή, τα ευλογημένα, τα άγια. Μην προσπαθήσεις να δικαιωθείς και να κερδίσεις τον κόσμο αυτό. Και αν κερδίσεις τον κόσμο όλο, όλο, και ζημιωθείς την ψυχή σου, ποιο θα είναι το όφελος? Χάριζε και θα σου χαρίζονται. Χάριζε. Γιατί εδώ που τα λέμε, πρώτος ο Θεός μας χάρισε μοίρια τάλαντα. Αξίζει τον κόπο και εμείς να χαρίζουμε τα 100 δινάρια των συνδούλων μας. Αμήν, αδερφοί. Χάριζε, αδερφοί. Και τότε ο Θεός θα σε ντύσει με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη και θα είσαι έτοιμος για τον ουρανό. Στον ουρανό δεν θα πάμε επειδή έχουμε χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Γιατί και αν μιλάμε τις γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων και δεν έχουμε αγάπη, είμαστε χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων. Μην καυχόμεθα λοιπόν στα χαρίσματα που δεν είναι δικά μας, του Κυρίου είναι. Και αν έχουμε, λέει η Γραφή, πάσαν την πίστην και γνωρίζουμε όλα τα πράγματα με προφητεία, όλα, όλα, το σχέδιο του Θεού, όλο το έργο του Θεού, και αν δεν έχουμε αγάπη, δεν είμαστε τίποτα. Φοβερό. Και αν διανύμουμε όλα τα υπάρχοντά μας, είμαστε λεήμονες, σπλαχνικοί, και ακόμη και αν το σώμα μας το δώσουμε να καεί στη φωτιά για το όνομα του Χριστού και δεν έχουμε αγάπη, ουδέν ωφελούμεθα. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το τέλος της παραγγελίας πάντοτε είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Και τότε θα είμαστε έτοιμοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπήσατε λοιπόν εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας, και ο Θεός με την αγάπη που καλύπτει πλήθος αμαρτιών θα καλύψει και τις δικές μας αμαρτίες. Αμήν. Γι' αυτό λοιπόν να πούμε σήμερα, αδερφέ μου, σ' αγαπάω. Αμήν. Αλλά να προχωρήσουμε, εχθρέ μου, σ' αγαπάω. Αμήν. Αλλά πιο πολύ απ' όλα, Κύριε Ιησού Χριστέ μου, σε λατρεύω. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 193. Ύμνος 193.